Σκεφτείτε να είσαι Αμερικάνος, να πηγαίνει στην Ελλάδα και okay, εκτός από τον Παρθενώνα να σου δείχνουν και ελληνική φύση και το τοπίο στην ελληνική φύση να είναι Πήλιο, να είναι Δράκια. 30 Αμερικανοί φοιτητές λοιπόν βρέθηκαν στη Δράκια του Πηλίου, γνώρισαν για πρώτη φορά τον τρόπο επεξεργασίας των βοτάνων που αν μη τι άλλο το βουνό των Κεντάβρων, το Πήλιο, έχει νομίζω τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ελλαδικό χώρο. Έχουν καταγραφεί τα περισσότερα βότανα. Όλα αυτά τα ωραία που συνέβησαν θα τα δούμε στο ρεπορτάζ που εσύ Άρτεμι το έκανες ή ο Γιώργος ο Λαμπράκης. Εσύ, της Αρτέμιδος Καλαμογιώργου. Μεγάλο υπήρξε το ενδιαφέρον 30 Αμερικανών φοιτητών που επισκέφθηκαν στη Δράκια τις εγκαταστάσεις εργαστηρίου επεξεργασίας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Πρόκειται για μικρή οικογενειακή επιχείρηση που έχει ένα παραδοσιακό εργαστήριο με έδρα τη Δράκια του Πηλίου. Το εργαστήριο και οι καλλιέργειες δημιουργήθηκαν τα χρόνια της κρίσης, από το 2012 μέχρι το 2014, και εκεί παράγονται μόνο βιολογικά προϊόντα, βότανα και θέρια έλαια, και η προσπάθεια που γίνεται είναι να προωθούνται τα προϊόντα κυρίως σε εξαγωγές. Οι Αμερικανοί φοιτητές και οι καθηγητές συμμετείχαν σε διήμερο βιωματικό σεμινάριο που διοργάνωσε το εργαστήριο για λογαριασμό γνωστού κολεγίου που φιλοξενεί στην Ελλάδα την περίοδο αυτή δύο τμήματα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου University of Delaware. Το πρόγραμμα περιελάμβανε υποδοχή του γκρουπ στη Δράκια, ξενάγηση στο χωριό, ενημέρωση για την ιστορία του χωριού και του Πηλίου, σύνδεση της περιοχής με την ελληνική μυθολογία, τους κεντάβρους, το Χίρονα, τον Ιάσονα και τους αργοναύτες. Επίσης έγινε οδηπορικό στο δάσος και στο αγρόκτημα της επιχείρησης με αναγνώριση των βοτάνων και ενημέρωση για την πλούσια χλωρίδα του Πηλίου και ιδιαίτερα για τα ενδυμικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του βουνού των Κεντάβρων. Στο εργαστήριο έγινε καταρχήν παρουσίαση της δραστηριότητας της επιχείρησης, θεωρητική εισαγωγή στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, αναδείχθηκε ο πλούτος που υπάρχει στην ελληνική φύση, η φαρμακευτική χρήση, η διατροφική αξία, η αξιοποίηση στην κοσμετολογία, αλλά και οι παραδοσιακές συνταγές που υπάρχουν στον τόπο μας από αρχαιοτά των χρόνων με τη χρήση των βοτάνων για θεραπευτικούς λόγους. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της επεξεργασίας των βοτάνων, της μεταποίησης και τυποποίησής τους. Οι φοιτητές συμμετείχαν στις διαδικασίες αυτές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γνώρισαν από κοντά όλη τη διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει σε κάθε φυτό, ώστε να γίνει έτοιμο προϊόν για το ράφι με τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κανείς από τους Αμερικανούς φοιτητές και καθηγητές δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ στην πατρίδα του, αλλά ούτε είχε ακούσει κάτι για τα τρία βότανα που φέρουν τον προσδιορισμό Greek στις παγκόσμιες αγορές, δηλαδή την ελληνική ρίγανη, το ελληνικό τσάι του βουνού και το ελληνικό φασκόμηλο. Κατά τη διάρκεια του διημέρου έγινε επίσης παρουσίαση και πλήρης απόσταξη παραγωγή εθέριου ελαίου ρίγανης με τη συμμετοχή των φοιτητών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις ιδιότητες των εθέριων ελαίων που παράγονται στην Ελλάδα και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα κατατάσσουν στην κορυφή της παγκόσμιας πυραμίδας από άποψη ποιότητας. Τελικά, με τη χρήση αγνού παρθένου ελαιολάδου, υλικών μέλισσας, βοτάνων και εθέριων ελαίων, παρασκεύασαν μόνοι τους θεραπευτικές αλυφές με την καθοδήγηση του ειδικού συνεργάτη της επιχείρησης. Ήταν το αποκορύφωμα μιας διήμερης δραστηριότητας όπου δεν μειώθηκε καθόλου το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Όλα τα δημιουργήματά τους, βότανα, εθέρια έλαια, θεραπευτικές αλυφές, τα συσκεύασαν σε όμορφα πακέτα που για λογαριασμό τους είχε διαθέσιμα το εργαστήριο, τα οποία και παρέλαβαν ως δώρα. Η καθημερινή δραστηριότητα έκλεινε με tea party, όπως ονόμασαν οι Αμερικανοί το κέρασμα Greek Mountain Tea με πιλιορίτικες πίτες. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα να κάνεις αυτό το διάλειμμα σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την φύση και να μοσχομυρίζουν όλα αυτά γύρω σου.